και δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή σε ιστότοπους που έχουν αναγνωσιμότητα μεγάλη. Εκεί θέλει προσοχή. Και εκεί πρέπει να υπάρχουν οδηγίες σε κάθε όμιλο, ώστε είτε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, είτε ο πρόεδρος, είτε όποιος άλλος έχει οριστεί από τον όμιλο, να είναι σε θέση να απαντήσει με απλά, ξεκάθαρα λόγια, προβάλλοντας τη σωστή εικόνα του Rotary και απαντώντας αμέσως ή εμέσως. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες, δηλαδή ισχυρή όμιλη, στόχευση και αύξηση των προγραμμάτων υπηρεσίας στην κοινότητά μας και ενίσχυση της δημόσιας εικόνας. Αυτοί οι τρεις βασικοί άξονες προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού που θα κληθούμε να εφαρμόζουμε. Είμαι ο γραμματέας του Ροταριανού Ομίλου Τρικάλων, Χρήστος Παπαπολύκαρπος. Μεγάλη τιμή για την πόλη των Τρικάλων, δεδομένου ότι σήμερα γίνεται ένα σεμινάριο υψής της σημασίας εκπαίδευσης των αξιωματούχων της περιφέρειας 2484 του Διεθνούς Ρόταρη. Ήδη έχουμε προχωρήσει στις εργασίες και πάλι τιμή που είναι ο Βασίλης, ο διοικητής της περιφέρειας, μακρύς, είναι ο Κώστας ο Καρβούνης, ο εψηφισμένος διοικητής, ο επερχόμενος διοικητής. Υπάρχουν η κορονίδα των πρώην διοικητών, αλλά και αυτών οι οποίοι κρατάνε τις τύχες του Ρόταρη στα χέρια τους. Η εκδήλωση, το σεμινάριο, τελειώνει αύριο το μεσημέρι. Υπάρχουν οι ολομέλειες με θέματα που άπτονται των αξιών του ανθρώπου. Υπάρχουν εργαστήρια που αφορούν την εκπαίδευση των προέδρων και των ροταριανών γραμματέων και επίσης των προέδρων των διαφόρων επιτροπών του Ροταριανού Ιδρύματος. Ο Τάκης Παπάς είναι ο πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου και ο οποίος έχει την ευθύνη της εκδήλωσης αυτής. Η περιφέρειά μας αποτελείται από 38 ομίλους, είναι της Βόρειας Ελλάδας, παλιότερα ήταν πολυεθνική, δυστυχώς λόγω και της ύφεσης υπάρχει μια φθήνουσα κατάσταση, αλλά πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε, δεδομένου ότι οι κυρίοι απαιτούν εγρήγορση και να μην φτάσουμε και σε σημείο, θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό, να χαθεί αυτή η περιφέρεια και να γίνει η προσάρτηση των Ροταριανών Ομίλων στην Δυτική Ελλάδα, στην κεντρική περιφέρεια. Κύριε Παπαδόπουλο, ο σκοπός του σεμιναρίου ποιος είναι? Καταρχήν όλα εστιάζονται στο υπηρετήν υπεράνω αυτού. Βεβαίως είναι η εκπαίδευση των αξιωματούχων, είναι αυτών οι οποίοι είναι μπροστάριδες στις προσπάθειες που γίνονται από τον Ροταριανό Όμιλο, από τον Ροταριανισμό. Γενικά, επειδή πάρα πολλοί ακροατές δεν γνωρίζουν σχετικά με τις Ρόταρες, μπορείτε να μας συνάψετε δύο λογάκια σχετικά? Εγώ έχω τουλάχιστον 25 χρόνια στον Όμιλο. Είναι γεγονός ότι κάθε μέρα μαθαίνουμε. Ο Ροταριανισμός συνέχεια εξελίσσεται. Ήταν μια ανάγκη των καιρών του 1905, όταν στο Σικάγο ο Πολ Χάρις επενόησε έναν τρόπο μιας στρόγγυλης τράπεζας, καταρχήν 5 διαφορετικών επαγγελμάτων και στη συνέχεια πήρε σάρκα και οστά και προχώρησε με το Ροταριανό Ίδρυμα, με τις διάφορες παροχές οι οποίες γίνονται προς τον συνάνθρωπο, χωρίς αυτό όμως να αποτελεί και αυτό σκοπό. Δεν είναι ο κυρίαρχος σκοπός. Η ανάγκη, όπως είπα, των καιρών ήταν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν όλη την ημέρα με το επάγγελμά τους πρεσαρισμένοι, θα έπρεπε κάποια στιγμή να ξεδώσουν. Να πάνε στο καφενείο, να πάνε σε κάποιον χώρο διαφορετικών επαγγελμάτων για να μπορέσουν να ψυχαγωγήσουν και τον εαυτό τους και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, από το πέπλο αυτό, το βαρύ της εργασίας. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλές εργασίες να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαλέπη, ο οποίος είναι πανταχού παράνου, μας υποχρεώνει ιδιαίτερα και με την παρουσία του,
ιδιαίτερα δε με τη μαϊστρία του.